Είναι αυτό το ότι το θέμα του μονοθεϊσμού. Ήθελα να πω ότι ήθελα να εισάγω ένα προβληματισμό ο οποίος σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες είναι σχεδόν κοινότοπος, ότι δηλαδή η συζήτηση που γίνεται ακριβώς για τη φιλοσοφική κατανόηση του μονοθεϊσμού και ιδιαίτερα ξεκινώντας από τον Ιουδαϊσμό, ο οποίος είναι σαφώς η βάση του κάθε μονοθεϊσμού. Όλοι αυτός ο προβληματισμός περί αποκαλυπτικής γνωστικής σκέψης κτλ. Γίνεται κατανοητός όταν και μέσα στα πλαίσια του ίδιου του Ιουδαϊσμού προσπαθώ να το δείξω εντελώς ακροθυγώς. Δεν είμαι ειδήμο και δηλώνω για αποφυγή κάθε παρεξήγηση. Δεν είμαι ούτε θεολόγος ούτε φιλόσοφος. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι μπορεί κανείς να είναι δημιουργικός σε αυτούς τους χώρους μόνο εάν έχει γνώσεις από άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη την ψυχανάλυση ή την πολιτική θεωρία. Θέλω να πω ότι επειδή ελέγχθη σωστά ότι τονίζω στο τέλος την αρχή της υπευθυνότητας. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό με είχε εμπνεύσει ένας μεγάλος Εβραίος στοχαστής, ο Χανς Γιόνας, ο οποίος ακριβώς εξάλλου είναι και ο μεγάλος αναλυτής της γνώσης, αλλά όχι μόνο μετά, είναι και ο μεγάλος βιοηθικός. Έχει αναπτύξει ολόκληρη βιοηθική θεωρία. Αυτός έχει γράψει το βιβλίο, το οποίο νομίζω έχει βγει στα ελληνικά, «Η αρχή της υπευθυνότητας». Έχει βγει. Στο οποίο είναι μία πολεμική ενάντια σε όλου. Δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει. Εντάξει. Το οποίο είναι μία πολεμική απάντηση, κριτική στον Ernst Bloch, ο οποίος κάποιοι από εσάς ξέρουν εδώ ότι έχει ενθουσιάσει γενναίες ολόκληρες αριστεριστών, αναρχικών, ρομαντικών, γνωστικών κτλ. Άνθρωπος ο οποίος ήξερε να εμπνέει και ο οποίος βεβαίως ανήκει, θα λέγαμε, από μια μακρινή συγγένεια με το ετερόδοξο ρεύμα, ένα από τα πολλά ετερόδοξα ρεύματα της Ιουδαϊκής σκέψης, η οποία είναι πολύ πλούσια και έχει πολλές πτυχές. Εγώ ήθελα να συγκρατήσω ένα μόνο πράγμα, ότι θέλω να αποκαταστήσω την έννοια του νόμου. Να αποκαταστήσω την έννοια του νόμου, διότι αυτή η έννοια, όπως και το όνομα του πατέρα, βάλετε από όλες τις μεριές και όλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει πια ούτε νόμος, ούτε πατέρας, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτό θέλω να το συνδέσω με το ότι η έννοια της ελπίδας, μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση ότι απορρίπτω την έννοια της ελπίδας. Δεν την απορρίπτω. Απορρίπτω την αρχή της ελπίδας, έτσι όπως τη λάνσαρε ο Μπλοχ. Η ελπίδα είναι θεμελιακό στοιχείο του μονοθεϊσμού και όχι μόνο αυτό, όλος ο μαρξισμός δεν στέκεται χωρίς μια έννοια της ελπίδας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όμως τι ελπίδα, τι είδους ελπίδα. Και εκεί απάνω πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους στόχους να ξεκαθαρίσει τι μπορεί να απομείνει από την έννοια του νόμου, της ελπίδας, της αγάπης κτλ. Όταν προσπαθήσει κάπου να διαβάσει κανείς εν είδη κοντραπούνκτου, ελληνιστή αντίστοιξης, στη μουσική θεωρία, ιστορία είναι αυτό, εν είδη κοντραπούνκτου να διαβάσει όλα αυτά τις φωνές αυτές μαζί. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο ξεχωρίζω είναι η έννοια της εσχατολογίας, που είναι κεντρική θεολογική έννοια, υπάρχει, από τον Ιουδαϊσμό ξεκινάει και υπάρχει και στο χριστιανισμό και στο μωμεθανισμό. Αυτή η έννοια νομίζω ότι είναι πάλι επίκαιρη. Είναι πάλι επίκαιρη, διότι ακριβώς δεν ανάγεται σε αποκαλυπτικές φαντασιώσεις βίας και κατατρόπωσης του κακού με μανιχαϊκό τρόπο κτλ. Εκεί ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Απλώς αυτό για το οποίο μιλάω για τη σημερινή εποχή είναι ότι έχουμε μια έλλειψη της έλλειψης. Η κεντρική κατηγορία της ψυχανάλυσης, της λακανικής τουλάχιστον, είναι ότι ο ψυχισμός δομείται γύρω από την έλλειψη, δηλαδή πάντα κάτι λείπει. Και γιατί λείπει, διότι δεν είμαστε ούτε παντοδύναμοι, ούτε παντογνώστες, ούτε αθάνατοι. Αυτή την έννοια της έλλειψης πρέπει να την πάρει κανείς σοβαρά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί επιθυμεί κάτι. Αυτή η έννοια βάλεται από όλες τις μεριές, ακριβώς διότι δεν μπορεί να υπάρξει έλλειψη χωρίς να υπάρχουν και κάποια κανάλια στα οποία μπαίνει αυτή η έλλειψη, κάποια όρια, αλλιώς συγχαίεται. Και ακριβώς το πρόβλημα είναι ότι η έλλειψη της έλλειψης, δηλαδή άμα χάσουμε την έλλειψη, τότε, ακριβώς τότε χαθήκαμε. Έτσι. Όπως λένε στους δρόμους, stop, χάσαμε τη θεία, ας πούμε, να πούμε stop, χάσαμε την έλλειψη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι από αυτά τα πολύ ωραία συνθήματα των αναρχικών. Τα μόνα τα οποία κάνουν σωστά είναι κάποια συνθήματα που είναι έξυπνα.
Σήμερα είχα διαβάσει ένα στο Πανεπιστήμιο, τρομερό όμως, που έλεγε «Και έχει και χολέρα όποιος κυνηγά καριέρα». Το οποίο είναι καταπληκτικό, διότι είναι ακριβώς το υπόβαθρο, το ψυχολογικό του αναρχισμού, είναι ο φθόνος. Ο φθόνος και η μυσικακία ενάντια σε κάθε τι το οποίο δομεί ο κάθε πολιτισμός. Ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ ότι έμαθα πολλά γράφοντας το βιβλίο για το φθόνο και τη μυσικακία και μου έμεινε στο μυαλό μία ρίση ενός μεγάλου φιλοσόφου, τον οποίο με τα προσοχής φόβου Θεού που λένε τον εγγίζω για να μην τον παρανοήσω, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Νίτσε. Ο Νίτσε είπε την εξής καταπληκτική φράση, ότι δύο κατηγορίες ανθρώπων απεχθάνομαι, τους αντισημίτες και τους αναρχικούς. Και αυτό θα έλεγα το υπογράφω κι εγώ. Αυτό ήθελα να σταματήσω. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάποιοι να πείτε κάτι, να σχολιάσετε. Ευχαριστούμε από την πλευρά του Ιαννού τους ομιλητές που μας παρουσίασαν το τελευταίο βιβλίο του Θάνου Λίποβατς. Ευχαριστούμε και τον συγγραφέα και τον ευχαριστώ και εγώ πολύ, παρότι αναρχικός. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Τογκιόνι για τις εκδόσεις Πόλης που μας δώσαν αυτή την ευκαιρία για να βρεθούμε εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους. Θυμίζω ότι τα βιβλία υπάρχουν στην έξοδο του καφέ.